Βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου έχουμε κάποια από τα υπολείμματα, από τα πολύ λίγα υπολείμματα του κάστρου του Ερμενίου. Το κάστρο του Ερμενίου χρονολογείται την περίοδο του 14ου αιώνα. Είναι σίγουρο ότι όταν συνήφθη η μάχη του Ερμενίου, του Τζερνομεάνου, το 1371, το κάστρο αυτό υπήρχε. Δεν ξέρουμε απλώς πότε κτίστηκε. Επομένως μιλάμε για ένα κάστρο της Βυζαντινής εποχής, το οποίο ήταν μέρος ενός συστήματος κάστρων τα οποία ξεκινούσαν από την Ένο, απέναντι από την Αλεξανδρούπολη, συνεχίζοντας στα Κύψελα, στα σημερινά δηλαδή Ύψαλα της Τουρκίας, προχωρούσαν στη συνέχεια στην αρχαία Βύρα, τις σημερινές Φέρες, στο Διδημότυχο, στο Εμπίθιο, έχουμε κάστρο επίσης, το σημερινό Πίθιο δηλαδή, στην Αδριανούπολη υπήρχε κάστρο, μετά ακολουθούσε το κάστρο του Ερμενίου και υπήρχε και ακόμα ένα κάστρο το οποίο δεν ήταν παρεύριο, δεν ήταν δηλαδή στις όχθες του Εύρου ποταμού, αλλά ήταν στην όχθη του Άρδα ποταμού στο σημερινό Αμόβωνο, από το οποίο δυστυχώς στο Αμόβωνο δεν έχουμε κανένα δείγμα. Εδώ λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια, έχουμε κάποια υπολείμματα τα οποία βλέπετε πίσω μας, είναι ένα από τα λίγα όπως σας είπα προηγουμένως, και κάποια άλλα υπολείμματα τα οποία βρίσκονται μπροστά από μένα, σε ένα σημείο δηλαδή που είναι καλυμμένο από θάμνος και από άλλα δέντρα και που δεν μπορούμε να κινηματογραφήσουμε. Το κάστρο λοιπόν αυτό είχε σαν στόχο, όπως και το σύστημα ολόκληρο το οποίο σας περιέγραψα προηγουμένως, είχε σαν στόχο πρώτον να αποτελεί μια γραμμή άμυνας της Κωνσταντινούπολης και δεύτερον να προστατεύει τον τοπικό πληθυσμό όταν δέχεται επιθέσεις από ξένους εισβολείς.